γιορτή της πιο σημαντικής θερμοκηπίδας, του πιο σημαντικού θερμοκηπίου που έχει τους άνθρωποι που υπάρχει στην Ελλάδα. Σήμερα να πω ότι τελείως τυχαία, φαντάζομαι, γιορτάζουμε και άλλη μια γιορτή. Η γιορτή αυτή ονομάζεται Employee Appreciation Day. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εργοδότες αυτό που κάνουν είναι ότι θα έπρεπε να τιμούν την προσπάθεια των ανθρώπων που είναι κοντά τους και επίσης να τους δείχνουμε ευγνωμοσύνη για τη δέσμευση που έχουν σε ό,τι κάνουν. Είναι άραγε τόσο δεσμευμένοι οι άνθρωποι όσο ιδανικά θα θέλαμε? Οι CEOs και οι leaders, οι ιδιοκτήτες των εταιριών, λένε ότι είναι προτεραιότητά μου οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που πάντα η πιο σημαντική μου προτεραιότητα. Πράγματι είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα για όλους τους leaders? Ποιος λοιπόν και πώς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να έχουμε δεσμευμένους ανθρώπους, γιατί έτσι μόνο θα καταφέρουμε να κάνουμε επιτυχία το όνειρο, και πώς θα μπορέσουμε να έχουμε πράγματι τους ηγέτες, τους leaders των επιχειρήσεων, να είναι προτεραιότητά τους, νούμερο ένα προτεραιότητά τους οι άνθρωποι? Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι έρχεται ο ρόλος του HR. Το HR δεν είναι μόνο για τα δύσκολα, που είναι και για τα δύσκολα. Δεν έχουμε προσωπικό, τρέχα HR. Χάνουμε τα ταλέντα μας, τρέχα HR. Δεν δώσαμε σωστό feedback εμείς οι μανατζαρέ, τρέχα HR. Το HR βρίσκεται παντού. Βρίσκεται ακούραστα παντού. Είναι πίσω από τη σκηνή και αφορά τη στήριξη όλων, είναι εξαιρετική η συνεισφορά του και ενίοτε χωρίς να εκτιμάται και η δουλειά του. Ασχολείται λοιπόν με τη νούμερο ένα προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που είναι ο άνθρωπος, και ενώ στην Ελλάδα μας τα πράγματα αλλάζουν και πλέον δεν βρίσκουμε εύκολα ούτε στελέχη, ούτε ταλέντα, ούτε ανθρώπους, υπάρχει πραγματική έλλειψη καλών και σωστών ανθρώπων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Και τώρα λοιπόν είναι που έχουμε ακόμα περισσότερη ανάγκη το HR, το οποίο στηρίζει, προσέχει και ασχολείται με ό,τι πιο σημαντικό έχουν στις επιχειρήσεις, που φυσικά είναι ο άνθρωπος. Έκανε λοιπόν και κάνει πάρα πολλά. Σχεδιάζει το HR strategy, στείλει HR systems, μάλιστα τώρα με τη βοήθεια του AI, έστω και μας τρομάζει λίγο για το τι θα γίνει, φέρνει αλλαγές. Βοηθάει στη μετάβαση, σβήνει φωτιές, φέρνει ταλέντα, κρατάει ταλέντα, αναπτύσσει ταλέντα, εφαρμόζει πρακτικές ESG, εφαρμόζει πρακτικές ESG με συμπερίληψη, φροντίζει να δίνει φως στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους μέσα στην εταιρεία. Έχει κοινωνικό έργο. Δεν φτιάχνει μόνο στελέχη, φτιάχνει ανθρώπους στις εταιρείες και στην κοινωνία μας. Το ΟΠΑ λοιπόν έχει κάνει ένα θεάρεστο έργο. Έχει καταφέρει να μπορέσει να ετοιμάζει αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν αποφυτίσει πάνω από 1.000 άτομα, πάνω από 1.000 στελέχη, πολλούς από αυτούς βλέπουμε σήμερα εδώ. Και 20 χρόνια τώρα λοιπόν αυτό που προσπαθεί είναι να αναβαθμίσει τον ρόλο του HR. Στο να γίνει ο πιο σημαντικός ρόλος μέσα σε μια επιχείρηση. Μιας που ασχολείται με το πιο σημαντικό κεφάλαιο που έχει μια επιχείρηση και ο άνθρωπος. Τι χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν μέσα στις επιχειρήσεις? Εμείς είμαστε σύμβουλοι, είμαστε εκπαιδευτές και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε ηγέτες, να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σκεφτούν ίσως λίγο διαφορετικά και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με το HR. Και συνεργαζόμαστε προσπαθώντας να τους βοηθήσουμε να κάνουν ακόμα καλύτερα το έργο τους. Και πώς, τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνει το HR? Ένα, εκτός από όλα τα άλλα τα προηγούμενα που κάνει πίσω από τη σκηνή, ένα από τα πράγματα που θα έπρεπε να κάνει είναι να επικοινωνεί κάθε μέρα. Με ποιον? Με όλους. Να έχει μάτια, αυτιά ανοιχτά και να επικοινωνεί και με τον CEO. Ο ρόλος του HR, φίλοι αγαπημένοι, ποτέ δεν ήταν πιο κρίσιμος και πιο χρήσιμος από ό,τι είναι σήμερα. Συνομιλεί αυτή τη στιγμή πρακτικά και με συνομιλεί business με τον CEO της εταιρείας και θα έπρεπε να το κάνει με αυτοπεποίθηση,
έτσι ώστε μια μέρα πραγματικά να γίνει ο CEO της εταιρείας. Αυτή είναι η ελπίδα μου. Προσπαθήστε να το αξιοποιήσετε. Αυτή τη στιγμή είστε ο πιο απαραίτητος κρίκος μέσα σε κάθε επιχείρηση. Αρπάξτε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και γίνετε πραγματικά ένας στρατηγικός εταίρος για την εταιρεία σας, για τον CEO σας και που ξέρετε, μια μέρα θα γίνετε CEO κι εσείς. Καλή επιτυχία!